Γεια σας! Cast Games, είμαι εγώ! Και σήμερα θα δούμε... Επιτέλους! Αυτά τα πράγματα που βάζετε στο Discord. Έφτιαξα και καινούριο κανάλι. Καινούριο κανάλι, πολύ λόγο. Απλά το μετονόμασα γιατί δεν μπορούσα να βρω τα commands. Κάτσε, εσύ μου το σκέφτηκες. Είμαι ο καλύτερος Discord hackerman. Το κανάλι πλέον λέγεται Φίλιππε Δες. Και εκεί βάζετε memes, φωτογραφίες που θέλετε να αντιδράσω. Οτιδήποτε θέλετε. Βίντεο από το YouTube, TikTok. Φυσικά TikToks. Και θέλω να ψηφίζετε στις εικόνες ποια memes σας αρέσουν. Επίσης, ναι, κάτι που μάλλον δεν παρατήρησες. Δεν είμαι σε γκρινή σκρινή σήμερα. Είμαι όντως στο background μου. Γιατί ήθελα να διαφοροποιηθεί λίγο αυτό το υλικό, να είμαι ειλικρινής. Όχι ότι δεν είχα συνδεδεμένη την green screen. Σταμάτα! Αλλά από εδώ και πέρα, λογικά αυτά τα βίντεο δεν θα έχουν green screen. Λοιπόν, για να μπείτε στο Discord πρέπει να είστε πάρα από 15. Να σας πούμε επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Μάφης που φτάσαμε 10.000 στα OA. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα βγάλουμε merch. Κάναμε ένα poll και σας ρωτήσαμε τι θέλετε να βγάλουμε, τι merch θέλετε. Θέλετε μπλούζες, φούτερ, κούπες, μάσκες, κάλτσες, βρακιά και αποφασίσατε φούτερ. Τι μάλλον κρυώνετε και δεν σκεφτήκατε ότι την μπλούζα όμως μπορώ να τη φοράω όλο το χρόνο από μέσα. Επίσης, ναι, ανοίξαμε ένα κανάλι με το Muffin που ανεβάζουμε βίντεο κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή και Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή έχουμε live stream που παίζουμε Hello Neighbor, GTA RP, GTA Story Mode, Amnesia, έρχεται και FNAF. Ο Φίλιππος όταν πάει να βάλει το Tropical Fish στο καινούργιο ενιδρίο, ο Φίλιππος θα το βλέπει να πεθαίνει. Η αλήθεια είναι ότι όντως έτσι κάπως έτσι. Όντως κάπως. Πω, ελληνικά σήμερα, ρε. Καλοκαίρι 2020, άντε και καλά μπάνια. Ρε, τι είσαι τρελός, έχουμε Φεβρουάριο, χιόνια έχει απ' έξω, θες να σου δείξω. Βαριέμαι να είμαι ειλικρινή. Αλλά έχει όντως χιόνια. Επίσης εκεί πέρα το παράθυρο είναι συνήθως ανοιχτό. Γιατί πάει το χνούδι, ανεβαίνει πλουπ, και βλέπει απ' έξω. Οπότε μπορεί να το δείτε πουθενά. Ο Φίλιππος όταν δεν μπορεί να καταλάβει τα physics του νερού. Σκάσε! Εγώ είμαι ο καλύτερος physics του νερού, ρε! Πλέον τα ξέρω όλα. Και εσύ δεν μπορείς με τίποτα να μου πεις ότι δεν τα ξέρω όλα. Επίσης κάτι άσχετο. Εδώ δεν θα σχολιάσω το meme. Γιατί, οκ, okay, θα πάρω εκδίκηση για το Tropical Fish. Αλλά έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία φώτα σου στη μάσκα. Μπράβο, Νίκο Ντεμ. Εμφανίστηκε στις 17 Μαΐου πάει. Τώρα έχουμε Φεβρουάριο, παιδιά. Όταν ο Φίλιππος βλέπει το Muffin, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε, όχι τώρα που έχουμε την καραντίνα, ενώ πριν το καλοκαίρι. Είμαι έτσι. Και ο Muffin κάπως έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε μια καταραμένη εικόνα που λέει με το καταραμένο σπαρτό και ήρθα να σου καταστρέψω τον κήπα σου. Όχι! Μέσα στα καρότα, ένα σπαρτό το! Και εδώ βλέπουμε άλλη μια καταραμένη εικόνα που. Όποιος την είδε τις 3 το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έχουμε αυτό, το οποίο Χρήστο το είχε στείλει 28 Πέμπτου. Πίστεψε με, έχω πάρει καινούργιο υπολογιστή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, ρε. Τίποτα όμως. Ρε, το δικό μας ψάρι είναι πολύ καλύτερο, ρε. Το έχεις δει καθόλου. Πού να το δω, ρε, Φίλιππ, αφού δεν βγάζει Minecraft. Τι λες, μωρέ, δεν έβγαλα τη Δευτέρα Minecraft και είναι Τετάρτη, ρε. Σας έχω τρελάνει στα επεισόδια και δεν τα έχετε χάσει, ρε. Μπορείτε να κάνετε σαξπούντε για τα 50K, όπως βλέπετε. Το μουστάκι μου έχει αρχίσει και μεγαλώνει πάλι, το ίδιο λέω. Και θα λέω σε 15 βίντεο. Εν τω μεταξύ, νιώθω ότι έχω κάνει βλακεία γιατί στα 45K έχω ξεκινήσει σε φάση στα 50K. Θα αφήσω το μουστάκι και δεν μπορώ να ξυριστώ. Γιατί θα μεγαλώσει πάλι του χρόνου. Πιες το καφεδάκι σου, Φίλιππε. Ευχαριστώ, ρε, που με αφήνεις επιτέλους να πιω λίγο τέτοιο. Μπορώ να παίξω κι εγώ. Πού είναι αυτές οι εποχές? Χνούδι! Πού είναι το χνούδι? Είναι η παλιά φάρμα του Ραφαήλ, η καινούργια φάρμα του Ραφαήλ. Και εγώ το μόνο που σκέφτομαι όταν βλέπω αυτό είναι ότι δεν με λένε Ραφαήλ, ρε. Εσύ που το σκέφτηκες και το έβαλες. Θα σου βάλω μανταλάκι σου. Τη μύτη. Πλέον δεν ξέρω, ρε. Και εδώ βλέπουμε τη νέα σεζόν του La Casa de Papel που λογικά θα έρθει. La Casa de Luchel. Μπράβο, Μπάρι μου, για αυτό το πράγμα που έκανες τώρα. Να είσαι καλά στο στρατό, Μπάρι μου, να μου φυλάς την πατρίδα, να φυλάς εμάς, μη μας δαγκώσει. Και να σκρυπερώνω τον κόλο. Και εδώ λέει La Casa de Papel από τα Lidl. Τα Lidl είναι ο κόλος μου. Γεια σου, Ραφαήλ, τι κάνεις? Δεν με λένε Ραφαήλ Γκρ. Ναι, ακριβώς έτσι είμαι. Εγώ και το παιδί. Ξαδέρφια. Τι βλέπει αυτή, τι βλέπει εσύ? Μπράβο, ρε Ράφη, πολύ ωραία τα λες. Αυτό εδώ πέρα είναι Κέρστ, εντάξει. Ανήκει κάπου σε ένα ντουλάπι κλεισμένο να μην το δει κανείς. Εδώ πέρα λέει είμαι 66% Γάλλος. Φωτογραφία από το Instagram εδώ μεταξύ. Φίλιππος κατ' official, μπορείτε να έρθετε να με κάνετε ένα follow. Αν δώσει 15-14 Έλληνας και 5% Πολωνός. Τι είμαι εγώ, ρε? Ο Ματέο! Εδώ και πέρα θα μιλάω μόνο γαλλικά. Εσύ νου. Πως κατά είναι το βλέπω, ρε. Νου βλέπω. Λενεξτιμιμό. Fun fact, έχω κάνει 12 χρόνια γαλλικά, δεν θυμάμαι τίποτα, ρε. Πανέμορφο. Αυτό εδώ πέρα είναι πανέμορφο και έχει μπει και ο Σιμότζη στο σερβερ, ρε. Όταν ο Βασιλιάς Πτήσης ξαναπροσέχει τον παλιό κήπα. Είναι τόσο απλό να μάθει ποιος είναι ο Βασιλιάς Πτήσης, γιατί κανείς άλλος δεν έχει κήπα στους φοροφόρ. Μόνο εγώ έχω, ρε. Οπότε κυριολεκτικά, μέσα μου λες ότι είμαι ο Βασιλιάς Πτήσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Deleted User. Ρε, άργησα τόσο πολύ να κάνω αυτό το βίντεο που κυριολεκτικά μπήκε κάποιος. Έφτιαξε meme, το πόσταρε, έχει reactions, έμεινε για λίγο στο server και μετά έφαγε ban. Υπέροχο.
Κάπως έτσι νομίζω αντιδράει ο παλιός κήπας όταν προσέχω τον καινούριο. Ισχύει. Και επίσης δεν με λένε τα φαΐλ. Έτσι ένιωσα όταν όντως χάθηκε ο Μάφιν ο μαφιόζος και λέω τώρα μπορώ να γυρίσω σπίτι μου. Αλλά πού θα πάρω, γιατί εκεί τώρα. Είναι αυτό. Θα κάνω τώρα δύο φάτσες και θα τις πάρετε για να τις βάλετε στα επόμενα meme. Εντάξει, το έχουμε, το έχουμε. Είναι, ο Μάφιν πέθανε. Έτσι. Τώρα μπορώ να γυρίσω σπίτι μου. Πώς θα πάρω εκδίκηση τώρα. Και τρέμει. Custom τέτοιο meme θέλω, παιδιά, το έχετε. Ούτε twirl δεν έκανα. Τόσο στεναχωρημένος ήμουνα. Όχι, τι πέθανε ο υπολογιστής μου και δεν ήθελα να του βάζω πολλά εφέ για να μπορώ να κάνω export τα τέτοια χωρίς να λιώνει το PC μου. Ναι, θυμάστε το σιρτάρι με τις κατραμμένες εικόνες. Βάλτε και αυτό μέσα. Χριστό. Θυμάστε το σιρτάρι με τις κατραμμένες εικόνες. Θυμάστε το σιρτάρι με τις κατραμμένες εικόνες. Η γάτα σου, Tropical Fish 3. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που όντως κάθεσαι και το ζωγράφισες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Με στεναχώρησε! Γιατί χνούτι μου, φάγε το. Όχι. Είμαι μπερδεμένος. Σίγουρα εγώ δεν σκότωσα κατά λάθος το Tropical Fish νησί. Σταμάτα. Καλά, το νησί. Σκατά τα έκανα. Κατάλαβες. Όταν ο Μάφιν δεν είναι μέσα στο σερβερ. Όταν ο Μάφιν είναι μέσα στο σερβερ, μάνα δεν ενοχλεί το Φίλιππο. Όταν ο Μάφιν είναι μέσα στο σερβερ και ενοχλεί το Φίλιππο. Η αλήθεια είναι ότι πλέον με τον Μάφιν είμαστε τα καλύτερα αγόρια και όμορφα και έχουμε και κανάλι μαζί. Οπότε σταμάτα τις βλακίες σου. Άντε, δεν έχει παρακολουθήσει τίποτα πια. Ο Φίλιππος όταν παίζει 2 μήνες Minecraft. I'm gonna do what's called a pro gamer move. Ο Φίλιππος πλέον όταν ανεβάζει ένα 2 μήνες Minecraft. Να πας να δεις το τελευταίο επεισόδιο, παιδιά, που έγινε, που ανέβηκε. Είχαμε εκπομπή, είχαμε, όχι εκδρομή. Καλά, πήγαμε απλά στο end με το Μάτεο και το Μάφιν. Πολύ ωραίο επεισόδιο, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ορίστε, μας έρχεται alert πλέον στο κινητό και λέει ο Φίλιππος είναι ο κύριος πτήσης. Πλάκα-πλάκα για να μην πηγαίναμε στο end στο προηγούμενο επεισόδιο, θα ήθελα όντως αυτό. Όταν ο Φίλιππος ακούει τον ήχο, όταν σπάει το stone και βλέπει κάτι χρυσά, όταν βλέπει μια καινούργια λίτρα με έμπειρε τσάντσα. Αυτή η μούρη που πήρα είναι κυριολεκτικά αυτό που είπαμε πριν. Οι καταραμένες εικόνες, σβήστε τη. Και μετά έχουμε αυτό από τον Χρήστο. Θυμάσαι το σιρτάρι με τις καταλαμμένες εικόνες. Αχ, Θεέ μου. Όταν ο Μάφιν κοιμάται πριν από σένα. Ξεκάθαρα αυτό, ρε. Ωραία. Χρήστο, θυμάσαι το σιρτάρι με τις καταλαμμένες εικόνες. Παλιός καλός Καζ. Έχεις δίκιο, παλιός καλός Καζ. Όταν έπαιρνε 600 views. Κοίτα, ρε, δεν έχει αλλάξει τίποτα από πίσω. Μόνο που το βλέπετε τώρα σε καλή ανάλυση. Σιρτάρι! Ο Φίλιππος, η φάρμα σπηλιά του Πανθαήλ. Πιο σημαντικά πράγματα. Όταν έχεις πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις, είναι πολύ απλό να μην μπορείς να ξεκάνεις. Εντάξει. Φίλιππος 2021. Comment of the episode. Όχι. Comment of the episode. Πάρα πολύ ωραία τα λέει αυτό το αγόρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, βρες, αγαπάω. Friendzone. Είμαι ένα όμορφο αγόρι που προσέχει τη φάρμα του. Προσεχή. Είναι η φάρμα που δεν τη βλέπετε ακόμα. Θα τη δείτε σε λίγο. Σύμπαν. Αλλά όχι και το ψάρι σου. Tropical Fish νησί είναι σε ένα καλύτερο. Σημείο! Έχω ένα μανταλάκι στο πιάνο μου. Δεν ξέρω γιατί έχω ένα μανταλάκι εδώ, εντάξει. Κρυώσει ο κόλος μου, ρε. Αυτά παθαίνεις όταν η Αττική περνάει κάτι γη δεσμίδιες. Χρειάζεται να σου το πω, Χρήστο. Ρε, νομίζω πλέον αντί για Χρήστο θα πάω απλά να σε ονομάσω σιρτάρι με καταραμμένες εικόνες, ρε. Δεν έχω κάνει σιρτάρι από εδώ. Η μόντσο σερβερ του Φίλιππου μετά από ένα μήνα. Πίστεψε με. Πώς είναι η mods όταν ο Φίλιππος αποφασίζει να κάνει ένα βίντεο και θα έρθει νέος κόσμος στο Discord? Πώς είναι η mods όταν ο Φίλιππος αποφασίζει να κάνει live? Δεν ξέρω, ρε. Χρήστο. Χρήστο. Fun fact, όλα αυτά είναι φωτογραφίες που πες να το έχω ζητήσει κι εγώ. Η φάρμα του Μπάρι. Η φάρμα του Φίλιππου. Δεν είδες το τελευταίο επεισόδιο, ρε, που πότε θα κάνω τη μεγαλύτερη φάρμα στο server? Το είδες, το είδες. Άμα το είδες. Τι μου λες, με τρελαίνεις, ρε. Ανευρίασα τώρα. Τι κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται δυνατοί? Τα λεφτά, όχι. Το status, όχι. Ποιος χρησιμοποιεί Facebook? Να βλέπουνε βίντεο του Φίλιππου, ρε. Αυτά είναι που μας λένε τώρα εδώ πέρα και εγώ τρελαίνομαι. Ευχαριστώ, ρε, deleted user. Αυτά μ' αρέσουν. Ο Φίλιππος βλέπει τις φάρμες του Μπάριο. Είμαι απολύτως ήρεμος. Και εδώ πέρα, παιδιά, βλέπετε τη φωτογραφία μου. Όταν πάμε 100K, θα βάψω το μαλλί μου πράσινο. Έχω πει, δεν ξέρω αν θα το κάνω, γιατί άμα το κάνω θα πρέπει να πάρω blue screen μετά, γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την green screen. Φίλιππος λέει πως θα ανεβάζει και τις Τετάρτες βίντεο, αλλά όχι Minecraft 4x4. Ναι, αλλά τώρα πώς σου φάνηκε ότι δεν ανεβάζω ούτε τις Κυριακές Minecraft 4x4 και όποτε απλά έχω επεισόδιο? Επίσης, εδώ πέρα ο Μάριος Κότας μας δείχνει το καινούριο loading screen του Grand Theft Auto 5. Why are we still here? Δεν μπορώ άλλο. Το σιρτάρι μου θα γεμίσει από το πρώτο επεισόδιο. Δεν βλέπετε. Ο Έλληνας Σταρ αποκαλύπτεται.
Και εδώ όντως βλέπετε το πόστερ από τα ΟΑ, παιδιά. Είμαστε αγαπημένοι. Εγώ με το Μεαφίν. Έτσι είμαστε σε κάθε γύρισμα. Αυτό εδώ πέρα παίζει να είναι το meme με τα περισσότερα reactions. Και μετά ζητάνε σόβρακα, ξέρω εγώ, merch. Ξεμάτιασμα θέλετε. Τα έχω δει όλα σήμερα. Το μόνο που έλειπε είναι εγώ στον Τάνο. Εγώ στον downtown. Πλάκα, πλάκα. Πλησιάζει το μαλλί μου αυτό, έτσι. Θεέ μου, ανοίξτε κομμωτήρια, ανοίξτε καραντίνες. Έχουμε πολλά memes ακόμα να δούμε. Θα έρθει κι άλλο επεισόδιο. Γράψτε μου από κάτω, αν σας άρεσε. Μπείτε στο Discord server αν είστε πάνω από 15 για να ποστάρετε φωτογραφίες, fanarts, memes, βιντεάκια, οτιδήποτε θέλετε για να αντιδράσω στο επόμενο επεισόδιο. Του! Ήμουν ο Φίλιππος και αυτό είναι το Φίλιππεδες. Μπορεί να υπάρξει όντως και τραγουδάκι. Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν επηρεάστηκα που ο Γιάννης και ο Στέλιος έχουν κάνει το meme review και ήθελα να κάνω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι σας είχα πει ότι θα το κάνω από παλιά, αλλά δεν έβρισκα χρόνο. Τώρα όμως βρήκα και θα βρίσκω. Εντάξει, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί καθόμαστε πέρα, μιλάμε, αντιδράμε. Βλέπω τις φλακίες που ανεβάζετε. Και αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα σαξπούντε για να πάμε 50.000 σαξπούντες. Γιατί θα βγάλω μουστάκι. Και μέχρι την επόμενη φορά, αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αν σας άρεσε πολύ, κάντε μια εγγραφή για να φτάσουμε 50.000 και να έχω μουστάκι. Γεια σας. Μ' άρεσε. Πού ήταν? Σιρτάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα members αυτού του μήνα, τον Pokémon Πέτρο, τον Θανάση Ψαρόπουλο, τον Λέο Γεωργίου, τον Σπάντη, τον Θαφανίδη, τον Πίση Σόλ, τη Χρυσάνθη, αλλά και τον Χρήστο ΚΚ. Yes!